υπήρξε μία μάλλον επιστολή και του κυρίου Ζαγοράκη, του πρόεδρου του ΣΕΠΟ, και του κυρίου Αυγενάκη, του υφυπουργού αθλητισμού. Ο οποίος έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας επί της ουσίας, γιατί γίνεται χρήση, ενδεχομένως θα γίνει χρήση στη φανέλα της, της ομάδας, δεν θα γίνει χρήση ως Βόρεια Μακεδονία. Πάντως να σου πω πάντα και ότι η UEFA είναι αυστηρή σε αυτά τα πράγματα, δεν επιτρέπει πολιτικά μηνύματα. Γενικώς δεν νομίζω ότι θα έχουν πολλά περιθώρια να κάνουν, να προκαλέσουν. Να πω και εγώ, αν το έχω καταλάβει καλά, ότι υπάρχει και ένα διπλωματικό παζάρι. Έχει στείλει επιστολή και ο κύριος Δένδιας. Έχει στείλει στον ομόλογό του της Βορείου Μακεδονίας. Να πούμε κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε, Γιώργο, ότι με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών, όταν έχουμε τη συντομογραφία της χώρας, αυτή δεν υπάρχει για τις πινακίδες, παραδείγματος χάρη, είναι μπροστά το Βόρεια Μακεδονία, το North μπροστά. Όταν πρόκειται για τις πινακίδες όμως των αυτοκινήτων, με βάση τη συμφωνία όμως, για τα υπόλοιπα, η κάθε χώρα χρησιμοποιεί αυτό που θέλει. Εν προκειμένου λοιπόν, με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών, ξαναλέω, θα βλέπουμε στις οθόνες μας, παραδείγματος χάρη, το MKD, Μακεδονία δηλαδή, παραδείγματος χάρη, χωρίς το North μπροστά. Άρα είναι σύμφωνο με αυτό τη είναι, συμφωνία των Πρεσπών ή όχι? Είναι σύμφωνο με τη συμφωνία των Πρεσπών. Κατά μία έννοια, γιατί αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται. Είναι διεθνής αθλητική διοργάνωση, δεν το κάνει εντός των τυχών. Όχι, όχι, είναι με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών. Επαναλαμβάνω για τις συντομογραφίες, με βάση το άρθρο 3 της συμφωνίας των Πρεσπών, όπως το εξήγησε και η Στεφανία Μουρελάτο εχθές. Υπάρχει, έτσι. Προεκπορεύεται ότι η συντομογραφία μπορεί να είναι έτσι ακριβώς. Άρα προς τη διαμαρτυρία. Αλλά, συγγνώμη να το διευκρινίσουμε, αλλά όσον αφορά τον ολόκληρο το όνομα της ομάδος, θα πρέπει να αναφέρεται North Macedonia όπως είναι, το είδαμε στην κάρτα της UEFA.